Από την 1η Οκτωβρίου, καμία επέμβαση δεν θα γίνεται εάν δεν έχει συμπεριληφθεί στη λίστα χειρουργείων, η οποία μπήκε πλέον σε πλήρη εφαρμογή, όπως ξεκαθαρίζει ο διοικητής του νοσοκομείου Ξάνθης, κ. Γερόπουλος. Ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο της Ξάνθης, του νομού της Ξάνθης, ότι από τον Απρίλιο μήνα στο νοσοκομείο μας εφαρμόζεται ο προγραμματισμός του χειρουργείου με βάση την λίστα χειρουργείου. Ο κάθε γιατρός, είτε από τα εξωτερικά ιατρία, είτε από τα απογευματινά ιατρία, είτε από την κλινική, μπορεί και προγραμματίζει τα χειρουργεία. Κατηγοριοποιούνται οι ασθενείς, οι εξεταζόμενοι, σε 5 κατηγορίες και ανάλογα με την κατηγορία του καθενός προσδιορίζεται και το χρονικό διάστημα όπου γίνεται η χειρουργική επέμβαση. Όλοι οι γιατροί μπήκαν στη διαδικασία και δώσαν τα στοιχεία και μάλιστα και τα παλιά χειρουργεία και έχουν μπει όλα στο σύστημα και στο site του νοσοκομείου, στην αριστερή πλευρά του site, υπάρχει ένα κλικ που μας βάζει στον προγραμματισμό των χειρουργείων. Σαν αρχικό όμως διάστημα, όλο το διάστημα που πέρασε από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο, ήταν μια δοκιμαστική περίοδος. Ξεκίνησαν τα χειρουργεία, υπήρχαν προβλήματα και έχουμε μπει σε όλους ότι από την 1η Οκτωβρίου δεν θα υπάρχει χειρουργείο στο νοσοκομείο εάν δεν είναι στη λίστα χειρουργείου. Ο πραγματικός στόχος αυτής της διαδικασίας της λίστας χειρουργείου είναι να νιώσει ο πολίτης ότι υπάρχει δικαιοσύνη στον προγραμματισμό των χειρουργείων. Ο κάθε γιατρός μπαίνει στο σύστημα απευθείας, προγραμματίζει, το σύστημα του λέει αν το χρονικό διάστημα αυτό υπάρχουν θέσεις και κενά για να μπορεί να γίνει η επέμβαση και πραγματικά ο πολίτης πρέπει να νιώθει ότι όλα γίνονται με διάβγεια και δεν υπάρχει κανένα μεμπτό σημείο. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι οι ελλείψεις κάποιων γιατρών, όπως για παράδειγμα αναισθησιολόγων, δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλο το χειρουργικό δυναμικό το οποίο έχουμε. Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, έχουμε ζητήσει περισσότερους αναισθησιολόγους να ανοίξουμε τις αίθουσες τις χειρουργικές για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλο και περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι η πληροφορική μας υπηρεσία μαζί με τον χειρουργικό τομέα μπορούν να φέρουν ένα αποτέλεσμα που πραγματικά θα βάλει σε μια σειρά όλη την υπόθεση των χειρουργικών επεμβάσεων στο νομό της Ξάνθης. Όλο αυτό το πρόγραμμα βέβαια εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα και σε λίγο θα έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα μιλάνε για τα επίγοντα χειρουργεία, τα οποία και αυτά δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε αριθμό τα κανονικά. Γενικότερα υπάρχουν στοιχεία κάθε μήνα από όμορα νοσοκομεία, από όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα και πραγματικά όλη αυτή η προσπάθεια από τη μεριά του Υπουργείου θα βοηθήσει στην αξιοπιστία του συστήματος. Όπως αναφέρουν μάλιστα οι γιατροί, η λίστα χειρουργείου ήταν κάτι απλό που έπρεπε να λειτουργεί εδώ και χρόνια, όμως όλοι έχουν τις επιφυλάξεις τους και περιμένουν το επόμενο διάστημα για να καταλήξουν στα οριστικά συμπεράσματά τους από το στάδιο της καθολικής εφαρμογής.